καινοτομία και η εμπιστοσύνη στην Ελλάδα μπορούν να φέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς. Φυσικά, το ρίσκο της επένδυσης μπορεί να είναι μεγάλο, αλλά τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Εμείς επισκεφθήκαμε τα Μέγαρα για να δούμε από κοντά το αποτέλεσμα μιας καινοτομίας. Πότε ξεκίνησε η επιχείρηση? Η Helixir Snail είναι μια εταιρεία ολοκληρωμένης εκτροφής βιολογικού κύκλου σαλιγκαριών. Το είδος των σαλιγκαριών που εξάγουμε και παράγουμε εδώ είναι το Helix Aspersa Maxima, 11 με 22 γραμμάρια, και ξεκινήσαμε την πρώτη αναπαραγωγή πέρυσι τον Απρίλιο. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε εδώ πέρα το εκτροφείο, είμαστε στην φάση που ήδη έχουν περάσει 10 μήνες και σε αυτούς τους 10 μήνες έχουμε την πρώτη συγκομιδή, θα είναι περίπου γύρω στους 4-5 τόνους, οπότε ετοιμαζόμαστε και για την πρώτη μας εξαγωγή στην Ιταλία. Ποια είναι η μέθοδος εκτροφής που εφαρμόζεται? Είναι ολοκληρωμένο βιολογικού κύκλου. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτό το εκτροφείο γίνεται και η αναπαραγωγή, γίνεται και η πάχυνση των σαλιγκαριών. Διαρκεί περίπου όλη αυτή η διαδικασία γύρω στους 6 με 7 μήνες και τρέφονται με σιτηρέσιο. Βλέπω ότι είναι περιψωμένοι οι χώροι της εκτροφής. Γιατί γίνεται αυτό? Είναι μια νέα μέθοδος, είναι μια νέα ιταλική μέθοδος. Η Helixir Snail είναι μέλος σε έναν ιταλικό σύνδεσμο, Unione Nazionale Elicicoltore. Έχουμε τεχνογνώστη τον Ιταλό Φράγκο Μπαλόνε. Και αυτές οι περιψωμένες ενότητες πρώτα απ' όλα βοηθάνε πάρα πολύ το προσωπικό το οποίο έχουμε εδώ και περιποιείται και φροντίζει όλο αυτό το εκτροφείο. Είναι μια εργασία η οποία είναι σε όρθια στάση, δεν είναι δηλαδή όπως ανοιχτού τύπου ή κλειστού τύπου που εκεί θα πρέπει ο εργαζόμενος, θα πρέπει το προσωπικό να σκύψει ώστε να κάνει όλη αυτή την περιποίηση του εκτροφείου. Και το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα είναι ότι είναι υπερυψωμένος, οπότε δεν έχουμε οποιοσδήποτε άλλους παράγοντες, όπως είναι μικρόβια, όπως είναι τροκτικά ή ποντίκια, τα οποία είναι στο φυσικό περιβάλλον και μπορούν βέβαια να μολύνουν το προϊόν. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι δαπανηρή? Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι δαπανηρή. Εμάς συγκεκριμένα, όπως βλέπετε εδώ, ο εξοπλισμός είναι από φελιζόλ και από πάνελς. Τα πάνελς είναι ένα πολύ ακριβό υλικό. Όμως τι γίνεται, έχει μια χρονική διάρκεια ζωής που θα ξεπεράσει τα 30 χρόνια. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είναι μια δαπανηρή επένδυση, θα κάνει όμως την απόσβεσή του. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για τον επιχειρηματία. Ποια είναι η διατροφική αξία του σαλιγκαριού? Αυτή τη στιγμή η διατροφική αξία του σαλιγκαριού είναι αναγνωρισμένη διεθνώς. Έχει πρωτεΐνες ακριβώς το ίδιο ποσοστό, τα ίδια γραμμάρια που έχει και ένα άπαχο ψάρι και έχει και λιγότερο λίπος από ότι το ψάρι και το κοτόπουλο. Άρα λοιπόν για τους ανθρώπους που προσέχουν τη διατροφή τους ή μπορεί να έχουν κάποιες καούρες ή να έχουν κάποια επιβάρυνση στο στομάχι, σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο προϊόν για την όλη τους διατροφή. Αλλά το σαλιγκάρι δεν είναι μόνο γνωστό για τη διατροφική του αξία, αλλά και για το χώρο της κοσμετολογίας και της ιατρικής λόγω της χρήσης του κολαγόνου και του υαλουρονικού οξέως που έχει ως προϊόν το σαλιγκάρι. Ποιοι έλεγχοι είναι απαραίτητοι στην εκτροφή σαλιγκαριών? Πρώτα απ' όλα το εκτροφείο περνάει από έλεγχο όσον αφορά το νερό, δηλαδή για να έχουμε μια καλή ανατροφή, μια καλή πάχυνση του σαλιγκαριού, θα πρέπει να έχει ποιοτικά ελεγμένο νερό και χώμα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν χρησιμοποιούμε λιπάσματα ή χημικές ουσίες. Oh,
Ποια διαδικασία ακολουθείτε μετά τη συλλογή των σαλιγκαριών? Τα σαλιγκάρια, όπως το μαζεύουμε, τα μεταφέρουμε σε ψυγείο αποθήκη, σε μια σταθερή θερμοκρασία γύρω στους 4 με 6 βαθμούς Κελσίου, που εκεί μέσα σε ένα διάστημα περίπου 10-15 ημερών θα βγάλουν όποια περιττώματα έχουν και σιγά σιγά γύρω στις 20-25 μέρες θα αρχίσει το σαλιγκάρι να κάνει το επίφραγμα. Τι είναι το επίφραγμα? Είναι ουσιαστικά μια μεμβράνη προστασίας που κάνει το ίδιο το σαλιγκάρι και οι άνθρωποι οι οποίοι το καταναλώνουν στις διεθνείς αγορές ξέρουν ότι ένα σαλιγκάρι με ένα καλό επίφραγμα έχει μια πολύ καλή αξία στις διεθνείς αγορές, γιατί είναι ένα σαλιγκάρι το οποίο είναι απαλλαγμένο από περιττώματα και ένα σαλιγκάρι το οποίο θα μεταφερθεί στο εξωτερικό με μεγάλη ασφάλεια χωρίς να έχει σπάσει το κέλυφος. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή να σας σερβίρω ένα πιάτο με σαλιγκάρια και να είναι σπασμένα τα κελίφη. Είναι σαν να δίνουμε σε κάποιον ένα αυγό και το αυγό αυτό να είναι σπασμένο. Επομένως, το στέγνωμα των σαλιγκαριών, η χρονική φάση δηλαδή που ακολουθεί τη συγκομίδη, είναι μια από τις πιο σημαντικές φάσεις στην όλη διαδικασία του εκτροφείου. Πώς θα εξοικειωθεί ο Έλληνας με το σαλιγκάρι? Πολύ απλά να μπορεί ο Έλληνας καταναλωτής να το βρίσκει στο σούπερ μάρκετ. Αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος που ίσως να θέλει να επενδύσει κάποια στιγμή στο σαλιγκάρι ότι απαιτείται τεχνογνωσία. Κάποιος που θέλει να ξεκινήσει εκτροφή σαλιγκαριών, ποιες κλιματολογικές ή εδαφοκλιματικές συνθήκες πρέπει να προσέξει? Η Ελλάδα έχει πραγματικά εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες. Εμείς αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε μεταξύ Αθήνας και Κορίνθου, να σκεφτείτε ότι το χειμώνα έχουμε μια σταθερή θερμοκρασία γύρω στους 16-18 βαθμούς. Τον Αύγουστο φτάσαμε εδώ πέρα στους 44 βαθμούς. Επομένως, αυτές οι κλιματολογικές συνθήκες, αυτές οι θερμοκρασίες που προανέφερα για ανοιχτού τύπου εκτροφείο είναι ακατάλληλο. Πραγματικά δηλαδή τα σαλιγκάρια τα είχαν πεθάνει με τέτοιες θερμοκρασίες. Ποια η γνώμη σου για την καινοτομία? Η Helixir Snail θέλει να καινοτομήσει με ένα προϊόν που ήδη κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Παρίσι και γίνεται ένα είδος δείγματοδιανομής στα σούπερ μάρκετ με το έτοιμο γεύμα μεσογειακής διατροφής σε κατεψυγμένη μορφή με σαλιγκάρια. Πιστεύω ότι όχι μόνο στο πρωτογενή τομέα, αλλά σε οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, ο επιχειρηματίας πρέπει να λανσάρει ένα καινούριο προϊόν. Νομίζω ότι η έξυπνη ιδέα με καλή ποιότητα και καλή τιμή τελικά θα τον ανταμείψει. Γιατί κακά τα ψέματα, εκτός από την άμυλα υπάρχει και ο ανταγωνισμός. Τα σαλιγκάρια θέλουν προετοιμασία. Τα σαλιγκάρια αυτά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους βάλουμε μέσα στο νεροχύτη μας λίγο οξύδι και άφθονο νεράκι για να καθαρίσουν. Και μετά είναι έτοιμα για να τα ξεκινήσουμε για να τα μαγειρέψουμε. Ενώ τα άλλα σαλιγκάρια του εμπορίου? Ενώ τα άλλα σαλιγκάρια σίγουρα θέλουν 3 μέρες μέσα σε αλεύρι, έτσι ώστε να το φάνε για να μπορέσουν να καθαρίσουν. Και από εκεί και έπειτα θέλουν καθάρισμα με την ίδια διαδικασία και μετά μπορούμε να τα μαγειρέψουμε. Τώρα ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Βάλουμε λίγο ελαιόλαδο. Βάζουμε τα σαλιγκάρια να σοταριστούν ελαφρά. Προσθέτουμε το κρεμμύδι μας. Βάζουμε λίγο σκόρδο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα. Προσθέτουμε ένα ξυλαράκι κανέλα για να δώσουμε άρωμα. Τώρα θα σβήσουμε με λίγο κρασί. Και τώρα, αφού πάρει μια πολύ ελαφριά βράση, προσθέτουμε τη φρέσκια ντομάτα. Πόση ώρα μένει αυτό τώρα, έτσι?
Αυτό θα μείνει 45 με 50 λεπτά. Ποια γεύματα εξάγονται στο Παρίσι? Ενδεικτικά αυτή τη στιγμή εξάγεται το σαλιγκάρι σαγανάκι, κρυθαρό των σαλιγκαριών και ριζότο σαλιγκαριών.